Η ανάδειξη της Αλεξανδρούπολης σε μια νέα ενεργειακή πύλη για ολόκληρη την κεντρική και νοτιοανατολική Ευρώπη ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου με την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του τερματικού σταθμού LNG Αλεξανδρούπολης. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα σε ευρωπαϊκό, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο που σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε, ανήκει και θα λειτουργεί από την Gas Trade. Ένα έργο ορόσημο που οραματίστηκε πριν από 15 χρόνια ο Δημήτρης Κοπελούζος. Ξεκίνησε το πρωί στις 9 η ώρα, ξεκίνησε πλέον η ροή αερίου από την πλωτή μονάδα που βλέπετε από πίσω μου, τη βλέπετε φαντάζομαι και από την παραλία της αγαπημένης Αλεξανδρούπολης, να στέλνει αέριο πλέον προς το ελληνικό σύστημα, προς τον μετρητικό σταθμό που έχει κατασκευαστεί στην περιοχή της Αμφιτρίτης και από εκεί το αέριο φεύγει προς τις αγορές, προς την Ελλάδα, προς τη Βουλγαρία και παραπέρα. Άρα σήμερα είναι πραγματικά μια ημέρα σταθμός, μια ημέρα ορόσημο. Νομίζω ότι και για γεωστρατηγικούς, γεωπολιτικούς λόγους είναι μια πάρα πολύ σημαντική επένδυση, ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο που βάζει ακόμη πιο μπροστά τη χώρα μας στη θέση του οδηγού, στη μια θέση ρυθμιστική, θα έλεγα, για όλη την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία έχει όλες αυτές τις εξαρτήσεις από την ενέργεια που προέρχονται είτε από την Ρωσία είτε από την Τουρκία. Ο τερματικός σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης αποτελείται εκτός από το FSRU από ένα υποθαλάσσιο και κερσαίο αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος συνδέει το FSRU με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς και μέσω αυτού θα παραδίδει φυσικό αέριο εκτός από την Ελλάδα και στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Βόρεια Μακεδονία, τη Σερβία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία στα ανατολικά, καθώς και την Ουγγαρία και Σλοβακία στα δυτικά. Η πλωτή μονάδα που ονομάστηκε Αλεξανδρούπολης προς τιμήν της πόλης και των κατοίκων της διαθέτει τεχνολογία εχμής με μέγιστη δυναμικότητα επανεραιοποίησης 5,5 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως. Τι άλλο σημαίνει η έναρξη, κύριε Συφνέ, της εμπορικής πια λειτουργίας για όλους όσους δεν ξέρουν, γιατί δεν είναι λίγοι, δεν σας κρύβω, και όσοι απλά βλέπουν ένα καράβι μόνιμα γυροβολημένο στα ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης και δεν ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Ναι. Εκεί τι συμβαίνει, εκεί θα το δούμε και αύριο το μεσημέρι θα προσεγγίσει το αγκυροβόλιο έξω ανοιχτά της Αλεξανδρούπολης ένα νέο πλοίο που μεταφέρει όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία τώρα που παρακολουθούμε από κάτω. Ένα αντίστοιχο πλοίο. Θα προσεγγίσει λοιπόν το αγκυροβόλιο, θα παραλάβει κάποια εφόδια και το ξημερώματα της Πέμπτης θα πάει να δέσει δίπλα στην πλωτή μονάδα, στο κόκκινο, στο Αλεξανδρούπολης, για να αρχίσει να ξεφορτώνει LNG, υγροποιημένο φυσικό αέριο. Αυτό πλέον θα γίνεται τακτικά. Μπορεί να γίνεται σε αυτή τη φάση, εκτιμώ ότι θα γίνεται μια φορά το μήνα, αργότερα μπορεί να γίνεται και πιο συχνά. Αυτό το αέριο το υγροποιημένο ξεφορτώνεται, αποθηκεύεται προσωρινά μέσα στην πλωτή μονάδα σε μια θερμοκρασία περίπου μείον 160 με μείον 162 βαθμούς για να παραμένει υγρό και σιγά σιγά αεριοποιείται, κυρίως με την χρήση θαλασσινού νερού,